Αιματοχυσία δίχως τέλος στους δρόμους της Κρήτης. Ένας νεκρός 29 ετών από την Παλαιστίνη και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ στο ρεύμα προς Ηράκλειο, στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου. Αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν με υψηλές ταχύτητες και στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της γέφυρας. Λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε καρφώθηκε πάνω στην κολόνα της γέφυρας στο ύψος της Αλικαρνασσού. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, άνδρες της τροχέας ΒΟΑΚ, καθώς και άνδρες της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. 31 συνεκροί της ασφάλτου από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα στο νησί μας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα περισσότερα θύματα είναι νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς, όπως βλέπουμε, αυτό το αιματοκύλισμα δεν έχει σταματημό. Αυτό που έχω να πω, και μέχρι οι υποδομές πραγματικά να είναι υποδομές όπως πρέπει, και μέχρι οι δρόμοι μας να γίνουν συγκριτικού χαρακτήρα και όλα αυτά που έχουμε πει, θα πρέπει λοιπόν εμείς να προσέχουμε. Ιδιαίτερη προσοχή τώρα. Το νησί μας αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο. Προσοχή λοιπόν, μεγαλύτερες αποστάσεις, μικρότερη ταχύτητα και οδήγηση και ποτό, το ξέρουμε όλοι ότι δεν πάει μαζί. Θλίψη επικρατεί και στα Χανιά. Ο 18χρονος Νικόλας Λαδόπουλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πολύμερη μάχη στη ΜΕΦ του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος, συγγενείς και φίλους. Ο 18χρονος ενεπλάκησε τροχαίο με μηχανή που σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου στο Σκίνε, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς είχαμε μια άσχημη εξέλιξη χθες. Κατέληξε χθες το πρωί ο 18χρονος που νοσηλευόταν από τις 25 Ιουνίου στην ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με σοβαρές κακώσεις μαζί με έναν 20χρονο. Ήταν το τροχαίο που είχε συμβεί στην περιοχή Σκηνέ του νομού Χανίων. Ο Νικόλας μας δεν τα κατάφερε. Πάλεψε σκληρά. Ο Θεός όμως φαίνεται τον ήθελε δίπλα του. Θα τον θυμόμαστε για πάντα για τους τρόπους του, τη συμπεριφορά του και το χαμόγελό του. Στον πατέρα του και αντιπρόεδρο της ομάδας μας Πάτερ Νικόλα και στην οικογένειά του εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και τα συλληπιτήριά μας. Νικόλα, θα σε θυμόμαστε για πάντα με αγάπη. Θα ήθελα να συστήσω ιδιαίτερη προσοχή και ιδίως στα νέα παιδιά, γιατί δυστυχώς στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων καθημερινά γινόμαστε δέκτες και σπεύδουμε να αντιμετωπίσουμε δυσάρεστες καταστάσεις από τροχαία ατυχήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 23 ετών στο θανατηφόρο που είχε σημειωθεί λίγο μετά τη σειρά κατοπολιών στην Κίσαμο στα Χανιά, με θύματα μια 15χρονη και έναν 23χρονο.